You're listening to the Gallery Web Radio. Your extreme music experience. Γεια χαρά σε όλους. Είναι... Γεια χαρά, καλησπέρα και όχι, μην παραξενεύεστε. Αυτό που ακούσατε είναι όντως η διαδικτυακή εκπομπή του The Gallery.
Τρίτη 4 Ιουνίου επιστρέψαμε μετά από αρκετό διάστημα σιωπής, μετά από απαίτηση χιλιάδων ακροατών μας, εκεί όπου είχαμε αποφασίσει με τον κύριο Γιάννη Πούσιο εδώ απέναντι να ηρεμήσουμε λίγο με όλα αυτά που παίζουμε και σας παίρνουμε τα αυτιά. Επανήλθαμε εν μέσω καύσωνα, κοντά 40 βαθμούς σήμερα στην Αθήνα, με τη μεταλλική μας επέλαση, η οποία ξεκίνησε λίγο ανορθόδοξα με τους Γερμανούς Electric Call Boy. Σε φάση αχ καλοκαιράκι και έτσι, να ακούσουμε λίγο Eurovision. Eurovision Metal. Πλάκα πλάκα, η Electric Call Boy είναι ένα συγκρότημα που έχει μεγάλη πέραση στο εξωτερικό. Ουσιαστικά είναι μια electronic core, έτσι τη λένε αυτή την μπάντα, που συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική, disco μουσική και metalcore κοψίματα. Euro disco του κερατά είναι, δηλαδή τα μελωδικά ρεφρέν. Είχα την ευκαιρία να τους δω προσφάτως στην Νέα Υόρκη, στο Manhattan, μαζί με τους Berry Tomorrow, σε ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό με τους ουρανοξύστες πίσω και φοβερό show, εντάξει, άλλη δυναμική του live. Άλλα πράγματα, πολύ χαμός από κάτω, πολύ γλέντι, χορός. Εντάξει, είναι άλλο είδος μεταλλικής, μεταλλικού γούστου, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα. Είναι άλλο είδος μεταλλικού μη γούστου για μένα, αλλά να πω και κάτι άλλο. Οι baby metal είναι καλύτερες, ρε φίλε. Οι baby metal δεν ακούγονται. Είναι πολύ καλύτερες. Δηλαδή τα metal σημεία των baby metal, δηλαδή αυτούς εδώ τους διακορεύουν κανονικά. Εντάξει, όπως και να έχει, σίγουρα υπάρχει ένα hype για αυτό το συγκρότημα. Θα έρθει και στην Ελλάδα, πιστεύω, δηλαδή θα τους ακούσουν πολλοί. Προς το παρόν ακόμα δεν τους ξέρουν πολλοί κόσμος. Προσωπικά δεν τρελαίνομαι, απλά στο live το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Αυτό, Electric Call Boy, προχωράμε. Τι άλλα νέα, εσύ όλα καλά, πώς πάει? Τώρα πρέπει να βάλω κάτι να έρθουν τα γράδα στα ίσα που λένε. Καλά, γενικότερα πολύ πιο ήσυχα από εσένα. Να πούμε ότι ακούμε σαν χαλάκι και θα ακούμε σε όλη την εκπομπή κάτι από την προσωπική κυκλοφορία του Νίκλα Σαντίν, του παλιού κιθαρίστα των Dark Tranquility. Ένα εντελώς ατμοσφαιρικό άλμπουμ κυκλοφόρησε, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά αυτό το στυλ, το χαλαρωτικό, το yoga style, ας πούμε. Yoga, ρε, αυτό είναι ο πιανίστας και το ουίσκι του. Ναι, ακούμε το κομμάτι Ρέκα από αυτό το άλμπουμ. Εντάξει. Και Νίκλα Σαντίν υποτίθεται και ήταν βασικό μέλος του Dark Tranquility και συνθετικά και όλα αυτά. Βέβαια, έχει φύγει εδώ και καιρό. Κάνει τα άλμπουμ, τα εξώφυλά τους, μεγάλος γραφίστας. Και ακόμη τα σχεδιάζει αυτό. Αυτό, προχωράμε για να μην πλατιάζουμε σε δικά σου γούστα. Όπως είπα, θα αυξήσουμε λίγο τους αλκοολικούς βαθμούς στα αυτιά μας. Θα περάσουμε να ακούσουμε Nile, γνωστή και μη εξαιρεταί. Σχηματίστηκαν το 1993 στο Greenville, South Carolina. Στις 23 Αυγούστου θα κυκλοφορήσουν το 10ο άλμπουμ τους, το οποίο θα ονομάζεται The Underworld Awaits Us All. Ήδη έχει βγει ένα πρώτο δείγμα στο YouTube. Εμείς όμως θα κάνουμε μια επιστροφή, θα πάμε 5 άλμπουμ πίσω, στο Ιθιφάλι, και ένα άλμπουμ για το οποίο δεν ακούμε και πολλά. Δεν ακούμε πολλά σχόλια γι' αυτό. Είναι μάλλον υποτιμημένο, αλλά νομίζω ότι συνθετικά βρίσκει την πάντα σε μεγάλα κέφια. Και παραγωγή από Νίλ Κέρνον, που έχει κάνει από Quiz Reich και Cannibal Corpse μέχρι Νάιλ και τη Παναγία στα μάτια. Στους Νάιλ έχεις μεγάλη αδυναμία, έτσι. Ναι, έχω. Ναι, μπορώ να πω ότι έχω. Και δεν την είχα από την αρχή, μου την δημιούργησαν με τα χρόνια, που σημαίνει ότι άκουσα και γούσταρα. Όσο άκουγα, τόσο περισσότερο μου άρεσαν. Και είσαι και φαν του Sanders και του Κόλια. Καλά, ναι, μου άρεσαν και πριν πάει ο Κόλιας, αλλά ναι, είναι... νομίζω ότι με τον Κόλια έχει απογειωθεί η κατάσταση. Το θεωρείς τον καλύτερο metal drummer στην Ελλάδα? Υπάρχει κανείς να συγκριθεί μαζί του? Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στον extreme ήχο. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι σίγουρα ταλαντούχος. Θα ήθελα να τον ακούσω και σε άλλα πράγματα εκτός, δηλαδή σε πιο rock, να δω τι θα μπορούσε να κάνει. Mm. Αλλά είναι, το παιδί είναι τέρας. Όπου η βάση του είναι η Ελλάδα ή μένει η Αμερική, πού μένει τώρα, ή πηγαίνω έρχεται? Δεν γνωρίζω, να σου πω, μάλλον είναι πολίτης του κόσμου. Okay. Σεμινάρια.
τέλος πάντων, ας περάσουμε λοιπόν από το Easy Phallic του 2007 να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι. Ήταν και το Easy Phallic από το ομότιτλο άλμπουμ των Nile του 2007.
Πολύ καλό, με σαφέστατες επιρροές από Morbid Angel προς το τέλος. Στο πιο ανατολίτικο, είναι και η αιγυπτιακή θεματολογία, γνωστά πράγματα αυτά. Επικό τεχνικό death metal. Ο Σάντερς πώς την έχει δει με την Ανατολή, ότι ήταν μετεμψύχωση, ο παλιός του αυτός ήταν Ανατολίτης και... Δεν με έχει απασχολήσει τόσο στη ζωή μου, για να είμαι ειλικρινής. Μάλλον με την Αίγυπτο είναι. Όχι... Ήταν Αιγύπτιος και τα λοιπά. Διακτηνίστηκε από τις πυραμίδες, από τα τρίγωνα εκεί. Έβλεπε πολύ Αντώνιος και Κλεοπάτρα, παλιά, μικρός. Κάτι έχει παιχτεί πάντως, γιατί όντως οι επιρροές τους και στα προσωπικά του άλμπουμ και στους Νάιλ είναι σαφέστατες. Ναι, ναι, από εκεί. Αλλά το παίζουν καλά το πράγμα, που λένε. Ναι, δυνατό συγκρότημα, αρτίστες και επιδέξιοι σε αυτό που κάνουν και αυτό το είδος. Θα το λέγες τεχνικό death metal. Τεχνικό death metal. Τεχνικό death. Και επικό, majestic. Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε στα το 2024 με μια πολύ πρόσφατη συναυλία των Γερμανών Rammstein στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου... Στην οποία και πήγες. Σαφέστατα. Mm-hmm. Πολύ ντόρος έγινε το τελευταίο διάστημα και από άτομα που δεν γνωρίζαν το συγκρότημα, με κάποιες στρατηγικά έξυπνες κινήσεις των διοργανωτών, όπου βάλαν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Μαζό. Εγώ έχω ακούσει ότι το management του Μαζό την έπεσε. Όντως, ναι. Δεν ξέρω. Γιατί δεν έχουν καμιά ανάγκη προβολή στη Rammstein μέσω του Μαζονάκη. Και όμως στην Ελλάδα εγώ πιστεύω ότι αυτή η διαφήμιση και μόνο διπλασίασε τον κόσμο. Δηλαδή εκεί που θα ήταν 20.000, ξέρω εγώ, ήταν 40.000, κάπου εκεί και γύρω. 35, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Για πολλούς τζαμπατζίδες άκουσα. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αυτά πάντα όλα γίνονται. Αυτά είναι το ράδιο Αρβίλα κυκλοφορεί πάντα. Και για ξύλο είπαν ότι έπεσε και διάφορα άλλα. Για ξύλο δεν ξέρω, όχι. Μεταξύ security. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, αναμενόμενα. Γίνονται παντού και πάντα. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν υπερβολές. Δηλαδή και ξύλο να πέσει, κάποιος να, ξέρεις, να βάλει το φρένο και να σταματήσει. Ξύλο, το πλακωθήκαν 3-4, δεν είναι ξύλο. Εντάξει, σε τόσες χιλιάδες κόσμο κάποιοι θα τσακωθούν. Σαφέστατα. Όταν λέμε παίξει ξύλο, να παίξει ξύλο, δηλαδή να γίνει τζέτζελο. Όπως και να έχει, το live αυτό ήταν αξιομνημόνευτο, ήταν φοβερή παραγωγή. Στείναν τα σκηνικά περίπου 4-5 μέρες στο Ολυμπιακό Στάδιο με μια τεράστια σκηνή, πολύ ψηλή. Σκέψου δηλαδή ότι η συναυλία ξεκίνησε με τους Rammstein να κατεβαίνουν από ασανσέρ από τον 6ο-7ο όροφο, αν ήταν μια πολυκατοικία, και να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Το γήπεδο ήταν μερασμένο στη Fire Zone, που ήταν το μισό γήπεδο, ουσιαστικά η μπροστινή, και πίσω η αρένα που ήταν η πιο πλεμπαίοι, οι οποίοι για ακόμα μια φορά, όπως είχε γίνει και στο Iron Maiden παλιότερα, δεν είχαν γιγαντοοθόνες να βλέπουν στα πλάινα όπως είναι το ορθό. Έτσι θα έπρεπε να είναι πάντα, ρε παιδιά, ρε διοργανωτές. Βάλτε γιγαντοοθόνες να βλέπουν και οι πίσω, όχι μόνο οι μπροστά. Οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι ότι δεν βλέπαν τίποτα. Μόνο με κιάλια θα βλέπαν. Δεν ξέρω, άκουσα πάλι ότι σε κάποια φάση ανοίξαν τα διαχωριστικά και πήγαν προς αυτούς, γιατί είχαν μαζευτεί πολύ πίσω. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Αυτά λέγονται διάφορα. Το live ήταν φοβερό, οι Rammstein επαγγελματίες μέχρι το σημείο που δεν πάει, άκρα επαγγελματίες, έτσι. Ο ήχος για μας μπροστά ήταν, ειδικά εμείς που ήταν σχετικά πολύ μπροστά, ήταν πολύ δυνατός, δηλαδή τα μπάσα σου κάναν το κεφάλι λίγο ανεμόμυλο εκεί μέσα. Και παρ' όλα αυτά το ευχαριστηθήκαμε, ξεδώσαμε, είχαμε να τους δούμε 14 χρόνια από την προηγούμενη εμφάνισή τους στη Μαλακάσα, όπου και εκεί ήταν ένα φοβερό live. Λίντεμαν τότε. Είχε πάει, σ' άρεσε. Καλά, εντάξει. Ήθελα να δω το show, γιατί γενικώς τη μουσική τους δεν μου είναι επίκως αδιάφορη, δηλαδή. Αύριο θα ανεβάσουμε και ανταπόκριση. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Αλλά το show, ναι, είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, πολλά λεφτά. Φλόγες, φωτιές και πυροτεχνήματα και τα πάντα όλα. Βάρκες στο κοινό, μετά έβγαλε και το πέος του ο Λίντεμαν. Το κανόνι! Ich will, αγαπημένο τραγούδι από Rammstein. Και συνεχίζουμε. Ich will.
Αυτή ήταν η Γερμανή Rammstein με το τραγούδι Ich Will, το οποίο παίχτηκε σαφέστατα και στο live του στην Αθήνα. Πλέον το συγκρότημα θεωρείται κατ' εμέ ένας ογκόλυθος της industrial metal, αλλά metal γενικότερα μουσικής, δηλαδή το θεωρώ από τα κορυφαία ονόματα και εμπορικά και σε θέμα δυναμικής του ονόματός τους. Για μένα είναι τόσο metal όσο είναι η Ghost. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή είναι pop μουσική, αλλά άσχετα ο Ghost. Είναι μαρκεταρισμένο ως pop, αφορά πολύ κόσμο, δεν αφορά τους μεταλλάδες, δηλαδή αφορά μεγαλύτερο κοινό. Ναι. Και παίζουν με αυτό το κολπάκι του industrial metal, από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου. Αλλά εσείς που ακούτε Rammstein, μην την ακούτε πολύ ότι είστε και πολύ μεταλλάδες, αυτό εννοώ. Κοίταξε, οι κιθάρες τους είναι σαφέστατα πιο βάρειες από τους Ghost, έτσι. Οι κιθάρες είναι βάρειες, σου λέω πώς μαρκετάρεται αυτό το πράγμα. Οι κιθάρες είναι generic όμως, παίζουν δηλαδή αυτό που παίζουν. Εντάξει, δεν είναι... Δεν το λέω για κακό. Ναι, εντάξει. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Κατάλαβες, αυτό εννοώ. Δηλαδή πέρα από τη μουσική την ίδια, είναι, ναι, το, είναι ένα pop συγκρότημα.
Ναι, και έχουν και μια ευρεία γκάμα στα ακούσματα, στον ήχο που παράγουν. Δηλαδή, μπορεί να ακούσει από κάτι εντελώς pop μέχρι κάτι πιο επιθετικό. Ας πούμε, το Firefly που ξεκινούσε το triple X ταινία με τις φωτιές και τα διάφορα. Είναι κομμάτι πολύ δυνατό, ρε παιδί μου. Και εδώ κολλάει και η Eurovision. Το κομμάτι της Κροατίας ήταν Rammstein. Από τα Little, βέβαια, αλλά Rammstein. Όπου σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στις επιρροές που είχαν οι Rammstein και έχουν από τους Ministry, Φερρυππίν. Ναι, και από πολλά άλλα σχήματα. Δεν νομίζω ότι τα αρνούνται καν. Όχι, και είναι και πολύ έξυπνο το gimmick με τα γερμανικά και οι στίχοι που είναι προκλητικοί. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, είναι δουλεμένα στην προπόνηση όλα αυτά. Και παραδόξως, παρότι έχουν γερμανικό στίχο, έχουν πολύ μεγάλη πέραση και hype παγκοσμίως. Νομίζω ότι αυτό είναι και, σου λέω, η γοητεία. Ναι. Δηλαδή... Ωραία. Να πούμε, να επαναλάβουμε ότι είμαστε εκπομπή The Gallery Metal Madness, η οποία συνδέεται αμέσως και εμέσως με το ηλεκτρονικό περιοδικό του The Gallery, το οποίο The Gallery το είχαμε ξεκινήσει και με σένα στις τάξεις μας το 2019. Αν θυμάσαι, είχαμε βρεθεί, είχαμε μιλήσει, είχαμε πει για αυτό την ιδέα. Το project, το οποίο σιγά σιγά ανθοφόρησε. Ήρθαν και άλλα παιδιά στην πορεία, μεγάλη η ομάδα του ηλεκτρονικού μας περιοδικού. Δεν πληρωνόμαστε για τίποτα από όλα αυτά που βλέπετε. Τα κάνουμε από αγάπη για τη metal μουσική. Έχουμε το ραδιόφωνο, κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12 είναι η εκπομπή μας. Αλέξανδρος Σουλτάτος, εγώ, Γιάννης Πούσιος, ο έτερος παραγωγός. Και είναι μόνο μία από τις εκπομπές που είναι συνδεδεμένες με το The Gallery, ιντερνετικές. Ναι, Δευτέρα είναι ο Κώστας ο Μπουντούκος. Τετάρτη είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κώστας είναι 10-12, αν δεν κάνω λάθος, ή 8-10 τώρα. Γεράσαμε κιόλας, δεν τα θυμόμαστε. Και ο Κωνσταντίνος είναι 10-12 σίγουρα τις Τετάρτες. Και αναμένουμε και άλλα παιδιά να μπουν στην ομάδα του ραδιοφώνου του The Gallery. Σιγά σιγά θα ανθοφορήσει κι αυτό. Πάμε σε κάτι φρέσκο. Θα μείνουμε στο 2024. Έχουμε ξαναπαίξει, αλλά γιατί να μην... Πάντα υπάρχει ένας λόγος να πεις Dayside σε αυτή την εκπομπή. Σαφέστατα. Φέτος έχουν κυκλοφορήσει το 13ο άλμπουμ τους, το Banished by Sin. Το άκουσα αρκετές φορές, μπορώ να πω. Δεν είναι κάτι το ρηξικέλευτο, επειδή μου Dayside είναι, αλλά είναι αξιοπρεπέστατο. Ναι. Το υλικό του δίνει πόνο. Νομίζω ότι θα του χρειαζόταν μια πιο φυσική παραγωγή, ρε γάμο, το ξέρεις, θα ακουγόταν καλύτερο. Παρ' όλα αυτά έχει καλά τραγούδια, φυσικά και ένα καλύτερο εξώφυλλο, το έχουμε ξανασχολιάσει αυτό. Το εξώφυλλο ήταν λίγο για γέλια. Είναι λίγο, ναι. Να πούμε ότι ο Ασέιμ έδωσε συνέντευξη στο The Gallery και τα είπε έξω από τα δόντια, χήμα και τσουβαλάτα. Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το άλμπουμ. Όντως πολύ γυαλισμένη παραγωγή για Dayside. Πολύ digital, πολύ computer, παιδί. Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί και συναυλία τους στην Ελλάδα. Μάλλον στη συνέντευξη το είπε. Δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί επίσημα. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Άρα το. Δεν θυμάμαι αν είναι το τέλη του 24 ή αρχές του 25. Πάντως ο Ασέιμ είπε ότι έχουν κλείσει για Ελλάδα σίγουρα. Οπότε θα τους δούμε και στα μέρη μας μετά από πολύ καιρό, έτσι. Ναι, ναι. Να πούμε ότι το άλμπουμ λέγεται Banished by Sin και θα περάσουμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.
This is Dawes Varner speaking. You are listening to The Gallery Extreme Metal Radio. Stay tuned for the best extreme metal music around. What I see might be too much for me to take.
They dance in a circle just above the ground, and I can see you, and it looks like you're still alive. Somehow you seem so relieved. A night bird chasing the shadows fly right through your body, and then I know that you don't really exist. You're just a reflection in this midsummer dance. I feel my heart pounding faster than ever before. I must have stopped breathing. The image of you fade, and now I know why I had a strong feeling that I must find this place you once described, and to see your final dance. Will we ever meet again? No! Αυτή ήταν η φοβερή Edge of Sanity, αγαπημένη Edge of Sanity του μέγιστου Dan Suano, ο οποίος μίλησε και στο σποτάκι προηγουμένως για το The Gallery. Μας έχει κάνει την τιμή και έχει μιλήσει για τη σελίδα μας. Ακούσματα της εφηβείας σου, ε! Λοιπόν, αυτό ήταν, ναι, σαφέστατα της εφηβείας. Αυτό ήταν το τραγούδι Twilight, ένα remix που είχε βγει τώρα το 2024, πριν λίγο καιρό, μέσα από το δίσκο Purgatory Afterglow του 1994, που όντως είναι της εφηβείας μου, το είχα σε κασέτα τότε και τα λοιπά, αντεγραμμένη και όλα αυτά τα παράνομα. Για μένα αυτός ο δίσκος ήταν ένας δίσκος που έδειξε το δρόμο στο μελωδικό death metal της σουηδικής σκηνής. Δηλαδή αυτός και κάποιοι άλλοι δίσκοι... Ναι, δεν διαφωνώ. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι, θυμάσαι πως παίζανε και Edge of Sanity, ναι, παλιότερα, πριν από αυτό το δίσκο, που ήταν πιο death metal, δεν είχαν τόσες μελωδίες. Nothing But Death Remains το 91. Στο Unorthodox άρχισαν και βάζανε κάποια πραγματάκια, The Spectral Sorrows, και μετά το 94 το Purgatory Afterglow, που είναι από τους πλέον αγαπημένους μου δίσκους. Δυστυχώς έχουν διαλυθεί.
μια περίοδο είχε φύγει και ο Dan Swan, οπότε είχαν άλλον και στα φωνητικά. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είχαν τσακωθεί τα μέλη μεταξύ τους και την είχε κάνει με χαλαρά πηδήματα. Α, ήτανε μπάντα δηλαδή, δεν ήτανε αυτός. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Ελλάδα εντωμεταξύ δεν νομίζω να έχουν παίξει ποτέ. Όχι, όχι. Σε τίποτα Βάγκεν, σε τέτοια όποιος είχε δει παλιότερα. Ναι, δεν γνωρίζω. Εγώ είχα την τύχη να δω Dan Swan ζωντανά που είχε βγει ως guest στους Heaven's Albert το 2017 στο Summer Breeze στη Γερμανία και τραγουδήσαν το Black Tears στο κομμάτι. Το οποίο Black Tears είναι το πιο εμπορικό τους και το έχουν κάνει και διασκευή η Heaven's Albert. Μάλιστα. Πιο πολύ heavy metal είναι αυτό παρά death, κάτι άλλο. Πριν τη διακοπή μας όμως για σποτάκια και αυτά, ακούσαμε από σένα Dayside. Dayside, μιλήσαμε για αυτό το κομμάτι και μπήκαμε απευθείας Edge of Sanity. Τι άλλο να πούμε για τα τεκτενόμενα, τα συναυλιακά εδώ στη χώρα μας? Σε full ρυθμό, διεθνή, είσαι έτοιμος τώρα και για έτοιμος τα φεστιβάλ εδώ. Εδώ τα εγχώρια λοιπόν, έχουμε 11 του μηνός τους Parkway Drive, τους Αυστράλους, στο Floyd, το πρώην Πειραιώς Academy στην Πειραιώς στην Αθήνα, όπου αναμένεται μεγάλο γλέντι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει sold out ήδη, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει εύκολο sold out. Μην το χάσετε αυτό το live. Μετά 14 του μήνα έχουμε Megadeth στο Release. Εν τω μεταξύ στο Release έχουν κυκλοφορήσει για το Release μάλλον κάποιες προσφυγές που έχει κάνει ο Δήμος Καλυθέας και Φαλήρου. Φαλήρου, πάμε Καλυθέας. Ναι, ναι. Φαίνεται και οι δύο μαζί οι Δήμοι. Και πέρσι τα ίδια ήταν. Αλλά πέρυσι συνήθως, πέρυσι και άλλες χρονιές ήταν μετά το release, τώρα είναι πριν το release. Δεν νομίζω να έχει κάποιο θέμα με τις συναυλίες. Θα το δούμε την Κυριακή, παίζουν οι Offspring. Α, θα πας πουλάκι μου? Όχι, απλά ξέρω ότι παίζουν με Danko Jones, που εντάξει είναι μπατάρα Danko Jones. Θα δούμε τι θα γίνει, αν γίνει κανονικά. Όλες οι διαμαρτυρίες των κατοίκων πάνε στο βρόντο. Γενικά αναμένεται καυτή μεταλλική καλοκαιρινή σεζόν στην Αθήνα. Παίζουν οι Rotting Christ καταρχάς Θεσσαλονίκη στις 8 του μήνα, Μονή Λαζαριστών τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες. Και μετά παίζουν και στην Αθήνα στο Λυκαβητό. Το live των Machine Head ακυρώθηκε στο Λυκαβητό. Παίζουν οι Όπεθ όμως με τους Λέπρους, ναι. Λυκαβητό, ημερομηνίες τώρα δεν θυμάμαι. Έχουμε Judas Priest με Bruce Dickinson προσωπικό άλμπουμ. Και Accept. Και Accept. Και Saturday Night Satan. Ακριβώς. Έχουμε τους Behemoth. Αυτό είναι Ιούλιο, 28 Ιουλίου νομίζω. Ναι. Behemoth με Testament και Pestilence. Ακριβώς. Γενικά χρήματα να υπάρχουν. Και θα έχουμε δύσκολο χειμώνα φέτος και τέτοια. Ακριβώς. Λοιπόν, προχωράμε σε μουσικές. Ναι, τι μαγείρεψες εκεί? Μαγείρεψα ελβετικό τυρί, ποιοτικό πράγμα, ωραίο. Ή ελβετικό ρολόι, το πούμε πιο κυριλέ. Είναι η Coroner. Θα περάσουμε να ακούσουμε το Read My Scars από το No More Color album του 1989. Τώρα την πούμε για Coroner. Είναι οι άνθρωποι που έκαναν το ακραίο metal και το metal γενικότερα πιο έξυπνο, πιο σοβαρό, πιο ενδιαφέρον. Δύο μέλη τους, ο κιθαρίστας ο Τόμι και ο drummer ο Μαρκή, ήταν και roadies του Celtic Frost. Υπήρξε έτσι μια επαφή και με τους άλλους τεράστιους Ελβετούς. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια λοιπόν. Ας περάσουμε να ακούσουμε το Read My Scars και συνεχίζουμε. Cold night, the crystal. Now my power is clear.
Coroner λοιπόν και Read My Scars από το No More Color του 1989. Μπατάρα, δισκάρα. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί, ασχοληθείτε χθες. Τους είχαμε δει, όπως είπες προηγουμένως, μου θύμισε στο Ηράκλειο, έτσι. Ναι. Στο πρώτο Over the Wall ήταν. Ναι. Εγώ τους είχα δει βέβαια στο Ρόδον παλιά, δεν θυμάμαι καν τη χρονιά, με Rage. Και στον Γκαγκάριο είχαν έρθει το 2010. Και τα δύο live που είχα δει, εκπληκτική. Ποια πιστεύεις ότι είναι, ποιες μπάντες έχουν επηρεάσει οι Coroner του σήμερα, έχεις κατά νου μερικές? Πολλές, έτσι, σίγουρα. Οτιδήποτε είναι τεχνικό death metal ή τεχνικό ακραίο metal έχει κάτι από Coroner μέσα. Ιδίως όταν πάει πιο μυστήρια, δηλαδή η Gorgatz μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό, ας πούμε. Ποιοι άλλοι, οι Ολλανδοί? Όλα τα τεχνικά death metal, τα atheist και αυτά, σίγουρα χρωστάνε στους Coroner. Πάμε σε ένα συγκρότημα που είναι ουσιαστικά all-star συγκρότημα, με τον αγαπημένο μας Μίκαελ Στάνε στα φωνητικά. Είναι η Cemetery Skyline, ένα καινούριο project που δημιουργήθηκε, στο οποίο παίζουν πιο πολύ ένα είδος gothic metal, θα λέγαω. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις καν gothic. Και είναι όλο αυτό, όλο το σόι του Γκέντεμπορκ πάλι μέσα. Παίζει μέσα και ο V40, το Sentenced, άμα το θυμάσαι. Ναι. Ο Μάρκος Βαλχάλα από Insomnium, Omnium Gatherum. Μίκαλ Στάνε φωνητικά, ο Βαλχάλας κιθάρες, ο V40 στα τύμπανα. Ο Σαντέρι Κάλιο, ο πληκτράς στο Dark Tranquility, παίζει και αυτό στο σχήμα. Τα σόγια του μελλοντές. Και ο Victor Brandt, που είναι από τους Dominion, τέλος πάντων, ο οποίος έχει αναλάβει τον μπάσο. All Star μπάντα, σουηδική, σκανδιναβική, αν πούμε, και το V40 μέσα. Και όταν λέμε gothic metal, όπως το λέγαμε στα 90s, ας πούμε, ή πιο μοντέρνο. Έχει αρκετές επιρροές από 90s και θα σου λυθεί απορία με το τραγούδι Violent Storm που ακολουθεί. Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. Reckoning.
Michael from Dark Tranquility. You know what? You guys should keep reading thegallery.gr. It's pretty fucking awesome. Αυτή ήταν η Cemetery Skyline από τη μεικτή μάλλον Σκανδιναβίας με τον Μίκαελ Στάνε, τον Dark Tranquility αλλά και το Σαντέρι Κάλιο στα πλήκτρα. Μίκαελ Στάνε στα φωνητικά, Μάρκος Βαλχάλα, Omnium Gatherum in Insomnium, Βέσα Ράντα τον Sentence στα τύμπανα. Πώς σου φάνηκε? Gothic rock είναι, δεν είναι metal σε καμία περίπτωση και... Okay. Παίζει μια αναβίωση με αυτό το υφάκι. Το λένε post-punk τώρα, το πλασάρουν έτσι. Από ό,τι βλέπω γενικότερα. Okay. Δεν είναι το ύφος μου έτσι κι αλλιώς. Παρά είναι μελοδραματικό κιόλας. Ευχάριστο άκουσμα. Ο Στάνη και η Dark Tranquility πάντα είχαν επιρροές και από gothic rock και από electropop τύπου Depeche Mode. Πάντα βγάζαν στη μουσική του. Ευχάριστο άκουσμα και gothic είναι λίγο αντιφατικό, ξέρεις. Ναι, το gothic θέλει τη μιζέρια του. Θέλει λίγο μιζέρια να βγάλουμε, να κάνουμε, να κόψουμε μαλλιά περίεργα και τέτοια. Είπαμε δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. Πόγκο, πόγκο το λέω αυτό ή όχι? Όχι, όχι, πόγκο είναι πόγκο, οι είναι. Το αλό. Εμείς οι νέοι που να τα ξέρουμε αυτά. Αυτό είναι ο πρόδρομος του Mosfit. Ωραία. Τι άλλο να πούμε, Corey Taylor έμαθες ότι είχε κόσμο στο Λυκαβητό? Έτσι άκουσα. Πήγε καλά έτσι και έκανε και διασκευή σε Slipknot, σε κάποια μπαλάδα. Και Stone Sour νομίζω. Stone Sour έπαιξε. Ναι. Εντάξει, απευθύνεται σε άλλο είδος μουσικού κοινού ας πούμε. Δεν είναι αμίγος μεταλλάδες σαν Corey Taylor. Κοίταξε, το συζητάγαμε και με ένα φίλο πρόσφατα. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κοινού, δηλαδή όταν βλέπεις τους Slipknot 25.000 ανθρώπους, όλοι αυτοί δεν είναι μεταλλάδες. Υπάρχει μια μερίδα κοινού, νομίζω πιο πιτσιρικάδες, δεν τους απασχολεί αν κάτι είναι metal ή όχι. Ακούνε και metal, ακούνε και hip hop, ακούνε διάφορα πράγματα. Και έτσι πρέπει. Εντάξει, άλλοι τους λένε φασαίους. Τώρα είναι, ξέρεις, εγώ είμαι και γύρω boomer, οπότε... Οι φασαίοι, εντάξει, είναι και με την ένδυση, πιστεύω, δεν είναι μόνο... Ναι, ναι, εντάξει. Όσον αφορά τη συμπεριφορά. Φασαία πλευρά του metal, να το πούμε έτσι, ή φασαία πλευρά του rock and roll. Κάπως έτσι. Τώρα, ναι, δεν μιλάω τώρα για τον τύπο με τη χέτη, το γυαλί, το μουστάκι και τη βερμούδα και το κρόξ με την κάλτσα, γιατί αυτούς τους βλέπω τα τελευταία. Παραδόξως για Manowar δεν μιλήσαμε σε αυτή την εκπομπή ακόμα. Ας μείνει και μια εκπομπή που δεν θα μιλήσουμε για Manowar. Είναι αγαπημένη θεματολογία η Manowar. Προχωράμε. Μουσικές. Έχουμε παίξει ένα ευρύ φάσμα σήμερα μουσικών, έτσι. Ναι, και θα γίνει ακόμη πιο ευρύ τώρα, αλλά μιας και το πιάσαμε λίγο πριν με τα τεχνικά και τα επιστημονικά και τα ψιλοπρογκρέσιβ και όλα αυτά, θα περάσουμε να ακούσουμε τεχνικό grindcore. Τεχνικό grindcore, ναι. Ωραίο. Τεχνικό grindcore. Μ' αρέσει αυτό. Με τρελά παίξηματα. Μελωδικές τάσεις στο κομμάτι που θα ακούσουμε. Πρόκειται για τους Gridlink, ένα συγκρότημα που πλέον έχει διαλυθεί. Είχαν βγάλει 4 άλμπουμ. Η βάση τους ήταν στο Hoboken του New Jersey, αλλά είχαν 2 ή 3 μέλη που είναι Ιαπωνέζοι, οι Ασιάτες. Okay. Σε σημείο που εγώ πίστευα σε κάποια φάση ότι ήταν όντως οι Ιάπωνες. Μπορεί να είχαν μετακομίσει και προς τα εκεί. Από τους Metalucifer, μήπως. Όχι. Η μπάντα ιδρύθηκε το 2004. Κράτησε μέχρι το 2014 και για ένα χρόνο, το 2022-2023, ξαναφτιάχτηκαν. Έβγαλαν ένα άλμπουμ που λέγεται Coronet Jupiter το 2023 και διέλυσαν οριστικά. Στην κλασική παράδοση της μπάντας, το άλμπουμ περιέχει 11 κομμάτια και άλλα 11 που είναι instrumental εκδοχές των πρώτων κομματιών. Θα περάσουμε να ακούσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του άλμπουμ, κρατάει γύρω στα 3 λεπτά και ονομάζεται Ocean Vertigo. Τεράστιο κομμάτι για grindcore, είναι έπος. Είναι ένας δίσκος ολόκληρος αυτό.
Αυτή λοιπόν ήταν και η Gridling και το Ocean Vertigo, το Coronet Juniper, το τελευταίο του άλμπουμ του 2023. Αυτό τον όρο, το τεχνικό grind, το διάβασες ή εσύ το είπες? Γιατί, εντάξει, έτσι το μεταφράζω εγώ. Είναι λίγο βλασφημία αυτό το πράγμα. Σε ποιους, τους Double Death? Όχι ρε, τεχνικό και grind δεν κολλάνε καταρχάς. Μα μουσικές φόρμες είναι. Ο καθένας τις εκφράζεται διαφορετικά μέσα από αυτές. Πάντως αυτό που άκουσα είχε, πώς να σου πω, θύμισε και την deathcore σκηνή λιγάκι. Ναι, έχει και τις μελωδικές αιχμές που έχει, ας πούμε. Με πολύ τσίτα βέβαια. Προσωπικά δεν θα τα ακούσω ούτε μόνος, ούτε για να αποφύγω θορύβους, ούτε τίποτα αυτό, ούτε σε live, ποτέ, για κανένα λόγο, αλλά αφού τη βρίξεις ο καθένας όπου γουστάρει, ρε παιδί μου. Τι θα έλεγες να πάμε πάλι σε κάτι ακραίο, βέβαια πιο καλογιαλισμένο, από τη χώρα του Ρονάλντο, του καινούριου Ρονάλντο, ή και του φίλου σου που πήγε τώρα στην Τουρκική, ο Μουρίνιο, ο Χωσέ Μουρίνιο. Καλά, αντί για αυτούς προτιμώ να λέω του Τσικίνιο και του Όρτα. Ακριβώς. Τσικίνιο και Όρτα, παιδιά. Και αυτή η πορτοκαλί είναι. Δεν ξέρω ποιοι είστε Ολυμπιακοί. Εμείς είμαστε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, πρωταθλητές, όχι πρωτάθλητες Ευρώπης, μην κλέβουμε, εντάξει. Κυπελούχοι του Conference. Το Conference είναι αντίστοιχο με το κύπελο κυπελούχων, ας πούμε. Δεν είναι σαν το UEFA, είναι τρίτο σε κατάταξη. Εντάξει, μην κλέβουμε, αλλά είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος, όπως και να το κάνεις. Πρωτού μας πιάσει η Γαβρίλα, το κόβουμε εδώ. Λοιπόν, Γκαερέα ή Γκαερέα ή όπως θες πες τους, Γκαερέα, δεν ξέρω πώς σου λένε διάφοροι. Είναι ένα συγκρότημα σχετικά πρόσφατο, 8 χρόνια ιστορία, 2016 δηλαδή. Full length 3 ολοκληρωμένα, με τελευταίο το Μοιράζ του 2022, το οποίο είχε πάρει πολύ καλή κριτική στο The Gallery, στο ηλεκτρικό περιοδικό. Εσύ πώς θα τους περιέγραφες, μελωδικό black? Δεν νομίζω. Δεν ανήκουν στο. Ελάχιστες μελωδίες, ακραίοι, black, με μια θεατρική παράσταση επισκηνής και από τον τραγουδιστή, ο οποίος πρέπει να είναι με τόση ευληγησία που έχει, πρέπει να είναι χορευτής, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Α, κάνει. Κάνει πυροέτες, κάνει διάφορα. Προσφάτως κυκλοφόρησαν. Είχαν έρθει και εδώ για live, έτσι. Είχαν έρθει στο Κύτταρο και θα έρθουν τώρα και στο Βόλο στο φεστιβάλ. Προσφάτως βγάλαν το single World Ablaze τέλη Απριλίου, το οποίο είναι αρκετά αξιόλογο. Εσένα σ' αρέσουν σαν συγκρότημα? Μπα. Δεν τρελαίνεσαι? Ναι. Λοιπόν, Γκαερέα, World Ablaze και τα λέμε. Yeah.
Αυτή ήταν η Πορτογάλη Γκαερέα ή Γκαερέα, όπως θέλετε πείτε τους. Που τελικά είναι μελωδική η καημένη. Το συγκεκριμένο τραγούδι όντως ήταν από τα πολύ μελωδικά τους, αλλά γενικά είναι του ακραίου μπλακ, ρε παιδί μου, με ελάχιστες μελωδιούλες. Αυτό είναι εξαίρεση. Ξέρεις, ως συνήθως ένα συγκρότημα όσο μεγαλώνει αρχίζει και παίζει και πιο εμπορικά λίγο, ρε παιδί μου. Ναι, αναλόγως, ναι, που το πάει. Τι άλλο να πούμε, τι έχουμε να πούμε. Α, θα διαβάσω κάποια νέα στα σύντομα μέσα από το ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Καταρχάς, έχουμε μια κλήρωση, ένα διαγωνισμό μάλλον για το live των Rotting Christ στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι αυτό το Σάββατο στις 8 Ιουνίου. Μπαίνετε μέσα στο ηλεκτρονικό μας περιοδικό www.thegallery.gr. Πατάτε μέσα στο νέο εκεί που θα βρείτε για το διαγωνισμό, συμμετέχετε, κληρώνουμε δύο προσκλήσεις για δύο τυχερούς που θα δουν τους Rotting Christ να γιορτάζουν τα 35 χρόνια ιστορίας τους, επαιτειακά, με tracklist, με κομμάτια από, όλο το, από όλη την ιστορία τους, από όσο ξέρω. Θα γίνει το καμός που λένε. Ναι, και μετά από λίγο καιρό παίζουν και στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, που πιθανότητα να κάνουμε και για εκεί ένα άλλο διαγωνισμό. Σε άλλα νέα θα πούμε για τους αγαπημένους μας Wolfhard, που θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ τον Σεπτέμβριο με τίτλο Draconian Darkness. Να πούμε για τους Heylug, αυτή τη, το ξέρεις το συγκρότημα, yeah, που παίζουν ένα είδος παγανιστικό folk, viking, δεν είναι metal, δεν το λέω metal, δεν έχει καμία σχέση με metal, παρόλα, με rock, τίποτε, folk. Παρόλα αυτά, τους βρίσκεις πολύ συχνά σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, τύπου Wacken, Summer Breeze, και στον Brutal Assault τους είχαμε δει ζωντανά και όντως το show τους είναι πολύ ιδιαίτερο. Ελλάδα έχουν έρθει, δεν είμαι σίγουρος, δεν νομίζω. Νομίζω, ναι. Ναι, δεν θυμάμαι καθόλου. Ή τους, ναι, νομίζω έχουν έρθει και οι Heylug. Δεν είμαι σίγουρος. Και η Vardruna και οι Heylug, έτσι νομίζω. Πούμε για τους Exodus ότι κυκλοφορούν ένα νέο live album. Οι Heylug απλά θα βγάλουν ένα βίντεο κλιπ από μια παλιά τους εμφάνιση. Τι άλλο. Αυτά, Rotting Christ νέο άλμπουμ, άσχετο, άκουσες? Όχι. Καθόλου, ούτε έχεις ακούσει κάποια τραγούδια πάντως? Κάποια τραγούδια σκόρπια, ναι. Σου άρεσαν ή σε άρεσαν, να πούμε, και σαλονικιώτικα? Τώρα τι να σου πω, τους έχω εγκαταλείψει ως συγκρότημα, δηλαδή, ναι, εδώ και καιρό, οπότε δεν... It's not your cup of tea που λένε. Anymore που λένε. Anymore. Ωραία. Υπενθυμίζω πως το χαλάκι μας είναι από το solo album του Νίκλα Σαντίν. Ο Σαντίν είναι ο παλιός κιθαρίστας και ιδρυτικός στέλεχος των Dark Tranquillity, που έπαιζε φοβερό ρόλο στις μουσικές τους και από τότε που φύγε όντως έχει αλλάξει η μουσική στροφή των Dark Tranquillity προς το χειρότερο κατ' εμέ. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος, εκτός από πολύ δυνατός γραφίστας και ασχολείται και στα social, έχει διάφορες σελίδες, εξακολουθεί να εκφράζει τις μουσικές του ανησυχίες μέσα από διάφορα άλμπουμ. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι όλο ακουστικό, είναι έτσι όπως το ακούτε, και είναι κορυφή για χαλάρωση το βράδυ, να κάνεις τη γιόγκα σου, να κάνεις κινησιοθεραπεία. Υπνοθεραπεία. Υπνοθεραπεία. Ύπνο χωρίς τη θεραπεία και άλλα τέτοια. Εν τω μεταξύ, προσφάτως ανεβάσαμε στο Mixcloud την εκπομπή μας, την προηγούμενη εκπομπή μας, η οποία ήταν ένα αφιέρωμα στα 90s, όπου διήρκησε 160 λεπτά συν, μεγάλη εκπομπή, στην οποία έχουμε παίξει 17-18 τραγούδια από τα αγαπημένα μας μέσα από τη δεκαετία του 90. Καλό θα είναι να μπείτε να την ακούσετε, γιατί πιστεύω έχει πολύ ζουμί, πολύ σχόλιο, κουτσομπολιό. Πολύ κουτσομπολιό, αρκετό κράξιμο, λίγο θάψιμο. Γενικά έχει... Όλα καλοπροαίρετα, δηλαδή μέσα στην καμπλά τα στιγμής. Δηλαδή, και μόνο Manowar, παίξαμε και Manowar εκεί και για τα σοβρακά τους είπαμε και όλα αυτά. Μπείτε στο Mixcloud να μας ακούσετε. Εκπομπή νούμερο 3. Αυτή που κάνουμε σήμερα, Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, Πλανήτης Γη, είναι η εκπομπή Metal Madness νούμερο 4. Η εκπομπή του Καύσωνα. Καύσωνας με τα σόβρακα εδώ στο στούντιο και τον Ιδρώτα Αναστάζη. Και εδώ για το metal είμαστε και προχωράμε σε μουσικές επιλογές. Γιάννης Πούσιος. Σε κάτι πιο βάρβαρο από αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν το παρακάνω, θα είμαι καλός μαζί σου. Θα περάσουμε να ακούσουμε High on Fire. Κυκλοφόρησαν
τώρα φέτος, πριν κανένα μήνα περίπου, το ένατο τους άλμπουμ, Cometh the Storm, ίσως το καλύτερο τους εδώ και πολύ καιρό. Παραμένουν βάρβαροι και heavy, έτσι. Πώς θα τους χαρακτήριζες μουσικά? Ας το πούμε sludge metal, χοντρικά, sludge. Χοντρικά, okay. Όμως. Με αναφορές στους Celtic Frost, δηλαδή, και κατά δικές τους δηλώσεις και αυτά, και Motorhead και λίγο μπετονιέρα μέσα. Εδώ, ας πούμε, ακούγονται λίγο λιγότερο μπουνταλάδες, ας το πούμε. Παραμένουν βέβαια πάρα πολύ heavy, με τα γραφάρα ο drummer Cody Willis από Big Business. Να πούμε ότι στο προηγούμενο τους δίσκο Electric Messiah κέρδισαν τον Grammy στην Αμερική. Ναι. Λίγο κουφό για τέτοια μπάντα. Εντάξει, παίζουν και τα κονέ πάντα σε αυτή τη στιγμή. Ο Matt Pike από Sleep. Ένας τύπος που μάλλον δεν το λες ότι έχει και πολλά κονέ, πιο πολύ κάψιμο στον εγκέφαλο. Τέλος πάντων, να περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι Souls Golden Cares.
Souls Golden Curse λοιπόν, από High on Fire και το τελευταίο του άλμπουμ Come on the Storm, και μόλις σου έκανα τη ζωή λίγο πιο δύσκολη. Ναι, είναι από τις, από τη συνωμοταξία μουσικών τύπου Mastodon, τους οποίους συχαίνομαι εγώ. Είναι ό,τι πιο βαρετό έχω δει live. Έφευγα στο πεντάλεπτο. Σκότος μεταλλάδων. Τι κάνεις ρε φίλε, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί κάνει. Αλλά πραγματικά δεν βρίσκω τίποτα σε τέτοιου είδους συγκροτήματα. Καλύτερα να το κλείσουν, από πάνω να γίνουν αγρότες ή κάτι άλλο που να προσφέρουν στην κοινωνία, ρε παιδί μου. Είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο. Πιο πολύ για δημόσιο τους βλέπω αυτούς. Εκατομμύρια Αμερικανών ψηφοφόρων διαφωνούν μαζί σας. Καλά, ψηφοφόρους έχει και αναβήσει. Και η Δέσποινα Βανδύ να δεις τι έχει. Τέλος πάντων, ας μην φιλονικούμε. Θα το φέρουμε βαρέως. Να πούμε ότι πολλοί ακροατές και σήμερα, έως και χιλιάδες θα έλεγα, παιδιά, υπάρχει ένα post στο group του The Gallery στο Extreme Metal Alliance όπου μιλάμε για την εκπομπή, ότι θέλει να σχολιάσετε εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή από Αμερική, Ολλανδία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χίο, που αλλού, καλά Αθήνα είναι οι περισσότεροι, μπορείτε να σχολιάσετε σε αυτό το chat. Έχει μια μαύρη εικονίτσα και λέει Metal Madness 4, The Gallery. Εκεί από κάτω, από χάμω, λέτε τις γνώμες σας για αυτά που ακούτε, σχολιάζετε ελεύθερα. Αυτά, καλά τα πάμε, συνεχίζουμε. Προχωράμε σε έναν πολύ καλό φίλο και δικό μου προσωπικά και της εκπομπής και του The Gallery, τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, από την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Πολύ φρέσκος ο δίσκος τους. Έτσι, το Night Rage λέμε. Για τους Night Rage μιλάμε πάντα. Πριν κάποιες μέρες βγήκε, αν δεν κάνω λάθος. Χθες. Τα έχω χάσει και εγώ λίγο, μην νομίζεις. Μεγάλος άνθρωπος. Έχει το τίτλο Remains. Α, όχι ο δίσκος. Το νέο. Το νέο, ναι. 31 Μαΐου, πριν 3-4 μέρες κυκλοφόρησε. Ο δίσκος έχει το τίτλο Remains of the Dead World. Με ένα φοβερό εξώφυλλο. 10 κομμάτια. Πρώτο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει ήταν το Euphoria Within Chaos, το οποίο είχαν κάνει βίντεο κλιπ με τον Bob Cacioni, και ωραίο φοβερό τραγούδι και ωραίο βίντεο κλιπ. Ήταν το πρώτο single που είχε βγει, το είχαμε παίξει και στην εκπομπή παλιότερα. Να πούμε ότι από τις τάξεις των Night Rage αποχώρησε... Αυτό εννοούσαμε το χθες. Το χθες. Α, εσύ εννοούσες για την αποχώρηση, οκ. Okay. Ο Γιώργος Σταμόγλου και για προσωπικούς λόγους τέλος πάντων αποφασίσαν τα παιδιά να το λήξουν, να φύγει ο Γιώργος πιο πολύ. Στη θέση αυτού όμως ο Μάριος είχε την τύχη να υποδεχτεί τον Φώτη Μπενάρντο, αυτό το φοβερό ντράμερ, ο οποίος είχε κάνει και την παραγωγή του τελευταίου δίσκου, που ήταν φοβερή παραγωγή, τούμπανη παραγωγή που λέμε. Να πούμε όμως ότι ο Φώτης ήταν και παλιότερα στα δύο πρώτα άλμπουμ των Night Rage, την μπάνα έπαιζε ο Φώτης, έτσι, και στο Sweet Vengeance και στο Descend into Chaos, στα οποία τραγουδούσε και ο Thomas Lindberg τον At the Gates σαν guest. Τότε ο Μάριος ζούσε στη Σουηδία. Φοβερός ο δίσκος. Πάμε να ακούσουμε κάτι μέσα από εκεί. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Nocturnal Thorns. Call fire!
Γεια σας. Είμαι ο Μάριος Ηλιόπουλος από τους Night Rage. Ακούτε τις καλύτερες extreme metal επιλογές μέσα από The Gallery Web Radio. Metal Hails. Αυτή ήταν η Ελληνοσουηδή. Έλληνες, βασικά η βάση του συγκροτήματος είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος από Θεσσαλονίκη. Νομίζω πια είναι ελληνική μπάντα. Με την προσθήκη του Φώτη είναι ο Μάριος και είναι και ο Κωνσταντίνος ο Τόγκας πλέον στα φωνητικά. Οπότε είναι τρεις Έλληνες και δύο Σουηδοί. 3-2. Τι άλλο να πούμε, τίποτα άλλα συγχαρητήρια να πούμε για την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού που σήκωσε το ευρωπαϊκό. Γινόμαστε βαρετοί, νομίζω. Βαρετοί, ναι. Να, δεν είχε κανένα άλλο ευρωπαϊκό πάρτι και αυτό το διάστημα, θυμάμαι κάτι. Α, στο πόλο αντρών του Ολυμπιακού μπορεί να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό και ξέρεις, ήταν ο 20ος ευρωπαϊκός τίτλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου, του κορυφαίου συλλόγου στον κόσμο. Για... Νομίζω ότι ναι. Το λαό του Ολυμπιακού τον αποσχολεί περισσότερο αν έχει κουρευτεί ο Τάκης Τσουκαλάς ή όχι. Αυτό, παιδιά, θέλω να το δω. Έτσι. Είχε πει κάποιες μέρες για να πάει σε, ένα... σε κάτι βαφτίσια, κάτι βαφτίσια και να ταξιρίσει. Αυτό πρέπει να το δούμε, παιδιά. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Εντάξει, ούτως ή άλλως, ξέρεις, η πλειοψηφία που μας ακούει, πόσα εκατομμύρια είναι η Ελλάδα, 11. Και οι 11,5 έχει πάει πόσο. Τα 10 είναι Ολυμπιακοί. Οπότε. Στατιστικά και μόνο 95% μας ακούνε Ολυμπιακοί. Ούτε ο Καραπαπάς δεν τα λέει αυτά. Θα χαίρονται με αυτά που λέμε. Τέλος πάντων, χαιρετίσματά μας και σε άλλες ομάδες πονεμένες. Εμείς συμπάσχουμε. Σόπα, ας είναι ο καθένας ότι η ομάδα θέλει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ζήτημα λογικής επιλογής. Να πούμε επί του πιεστηρίου, σήμερα ανακοινώθηκε στην αυλία των Μάρντουκ αυτό τον Νοέμβρη στην Αθήνα μόνο. Θεσσαλονίκη δεν έχει ανακοινωθεί. Στην προηγούμενη φορά να θυμίσουμε ότι είχαμε κάποια ευτράπελα με απειλές τύπου αυτή είναι ναζί, οπότε... Είναι ναζί. Είναι ναζί. Τώρα εγώ ξέρω ότι ο μπασίστας σήκωσε το χέρι του αλλά ναζιστικά και τον διώξανε. Τώρα να ήταν για τα μάτια του κόσμου, τι να σου πω. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το συγκρότημα έχει παίξει στο Ισραήλ, στους Εβραίους, στη γενέτειρα της φυλής που πήγαινε να καταστρέψει ο Χίτλερ και παίξανε όλα καλά. Εδώ στην Ελλάδα εμείς είμαστε... Γιατί Ναζί. Ναι, εδώ είμαστε έξυπνοι, εδώ οι επαναστάτες. Ας ακούει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Όποιος θέλει ας πάει, όποιος δεν θέλει να μην πάει. Αλλά όσοι πάτε να ξέρετε ότι είναι Ναζί. Εντάξει, αυτό πιστεύω εγώ. Ναζί κανείς είναι αμυζηρέ, φίλε, μουσικές ακούμε. Όχι αυτό. Είναι η επιλογή του καθενός. Αν θες να ακούς μια μπάντα που προβάλλει αυτό το πράγμα, είτε έμεσα είτε πιο άμεσα. Και είσαι okay με τον εαυτό σου, με μένα πάσω. Όσοι δεν είναι okay με τον εαυτό τους, να μην πάνε, να το αγνοήσουν και ο καθένας να κάνει ό,τι κουστάρει και να αναλάβει τις ευθύνες του. Να σε πάω λίγο πίσω στην εκπομπή που είχαμε συζητήσει, στην εκπομπή κλήρωση για το καλύτερο άλμπουμ του 2023, σε αυτό το βίντεο που γυρίσαμε, το μεγάλο με τους καλεσμένους. Είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Και. Αυτό είχα πει και τότε. Ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό, ναι, ρε, φίλτρο. Ας πούμε, Μπούρζουμ. Πολιτικά αυτός είναι χρεωμένος εκεί που είναι ο Count Grisnak ή όπως σας πω. Ο Βάργος. Παρόλα αυτά στις μουσικές του δεν πέρασε ποτέ κάτι ιδεολογικό πολιτικά. Οπότε... Το πέραγε με τις δηλώσεις του. Εντάξει, δηλώσεις δεν λέει. Πάρτο σαν ένα κομμάτι τέχνης, ρε παιδί μου. Είναι σαν το... Τι να σου πω... Πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα ένα παράδειγμα μου έρχεται. Κρέας τρώμε όλοι. Αλλά την εικόνα του να σφάζεις ένα κατσικάκι δεν σε αρέσει. Αλλά θα το φας το κρέας. Πολύ σχετικά όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο μια μεταφορά. Τώρα το υπεραπλούστευσες. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε διαφορετική άποψη και συνεχίζουμε να ζούμε καλά με αυτό. Ακριβώς. Δεν χρειάζονται ακρότητες παρόλα αυτά και δεν χρειάζονται φασιστικές αντιδράσεις όμως. Δηλαδή φασισμό στο φασισμό κάπου χάνει τη φάση ή ναζισμό στο ναζισμό κάπου... Μην επεκτάθουμε για τη διαφορά. Μην επεκτάθουμε εδώ. Εντελώς. Προχωράμε σε... Θα περάσουμε στα βασικά. Μουσική. Αφήσαμε αθλητισμό, αφήσαμε πολιτική, πάμε στη μουσική τώρα. Λοιπόν, στο κομμάτι που τα ξεκίνησε όλα, Seven Churches ο δίσκος, του 1985, υποζέστα από το Bay Area του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, κάτι που τότε πήγε πέρα από το thrash και δημιούργησε ένα νέο ιδίωμα. Ο τίτλος του κομματιού,
death metal. Εσύ πιστεύεις ότι, πρώτου πάμε στο κομμάτι σου, ότι είναι η πρώτη μπάντα που ξεκίνησε το death metal όπως το ξέρουμε σήμερα? Ποια είναι η γνώμη σου? Είναι από αυτές που βάλανε τους σπόρους, που πήγανε το thrash ένα βήμα παραπάνω. Γιατί τότε για thrash τους ξέραμε. Okay. Κάναν κάτι beyond, το παίξαν πέρα από τα όρια του. Γιατί η παραφιλολογία και οι διαμάχες είναι τώρα η death, είναι το πρώτο death metal σχήμα. Η possessed είναι, η slayer είναι, που είχαμε πει κάποτε με το Hell Awaits ότι είχε πολλές αναφορές. Αυτό που είχαμε πει, δηλαδή η slayer, η Celtic Frost και η possessed έχουν, έχουν μεγάλη επιρροή στην διαμόρφωση του death metal ήχου. Η πρώτη death metal μπάντα για μένα, death metal, δηλαδή εξορισμού, ξεκινά από την αρχή, την ώρα που παίζει, βγάζει το πρώτο της άλμπουμ, χαρακτηρίζεται death metal, είναι η death. Για μένα. Okay. Οι άλλοι είναι προπάτορες. Σωστά, σωστά. Possessed. Και death metal. Να πω ότι προσφάτως είχα την τύχη να πάω στις σκάλες που έπεσε ο Πάτερ Ονούφριο στην τελευταία σκηνή του Εξορκιστή, που φύγε από το παράθυρο στη Washington, στη Georgetown. Οι σκάλες του Εξορκιστή, έτσι λέγονται. Α, είναι επισκέψιμο το μέρος. Είναι στον δρόμο, κανονικά, ρε παιδί μου. Και ένα σημείο που είχε γυριστεί η τελευταία σκηνή, που τον πετούσαν τον παπά από το παράθυρο και κατρακυλούσε πολλές σκάλες. Δεν έχετε κλείσει τραπέζι και τέτοια. Όχι, δεν έχετε κλείσει κρεβάτι που κουνιέται. Ακριβώς. Αυτό είναι στο Georgetown, ένα προάστιο της Washington, με ακριβά σπίτια και. Billionaires. Αυτά. Possessed. Επανερχόμαστε. Death metal. Yeah.
Death Metal λοιπόν, να το πούμε πάλι τον τίτλο, Death Metal, Death Metal, από τους Possessed και το album Seven Churches του 1985. Όπου να πούμε ότι οι Possessed είχαν σταματήσει για πολλά χρόνια και επέστρεψαν με δυνατές μουσικές, έτσι, δηλαδή... Ξεκινάγανε σε φάσεις, φτιάχνονταν μόνο για κάποια live, δισκογραφικά όμως ήταν πριν λίγα χρόνια. Το τελευταίο τους βγήκε το Revelation of Oblivion το 19 και είχαμε κάνει και συνέντευξη τότε με τον άρχοντα Jeff Becerra. Ναι. Οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες που λέγαμε προηγουμένως είναι για τη σχέση του συγκροτήματος με τον Τζόι Σατριάνι. Ναι, ήταν ο κιθαρίστας Λάρι Λαλόντε, ήταν μαθητής του Σατριάνι. Μετά ο Λαλόντε πήγε και στους Πράιμους, δηλαδή ένα πειραματικό rock project, πειραματικό metal rock project τέλος πάντων. Ο Τζόι Σατριάνι έχει κάνει και την παραγωγή στο EP Eyes of Horror, από όσο θυμάμαι. Του 87. Ναι, που ήταν η τρίτη κυκλοφορία μετά το Seven Churches και το Beyond the Gates. Οπότε και παράγωγος σε death metal σχήμα ο Σατριάν, έτσι. Κρυφό death metal, ας είναι το πράγμα. Το Eyes of Horror δεν το λες death metal. Νομίζω μόνο το Seven Churches είναι. Υπάρχουν και ψήγματα τέτοια στην ατμόσφαιρα του Beyond the Gates. Αλλά η κυκλοφορία που συνδέει το thrash με το death νομίζω είναι το Seven Churches. Πλάκα, μιας και μιλήσαμε για Σατριάνι, ο Τσουκάλα σαν ξυριστή μέσα του Σατριάνι, πιστεύεις? Παιδιά, εντάξει. Θα γίνει σαν το Jeff Bezos του Amazon. Κάπως έτσι πάει η κατάσταση. Πιο πολύ ντόπα. Ο Bezos, φίλε, με κορονοϊούς και τέτοια, το Amazon έβγαλε δισεκατομμύρια, έτσι. Καλά τώρα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε εδώ αυτό. Για να μιλήσουμε... Στα επιχειρηματικά μια μετά. Τέλεια. Περνάμε σε κάτι άσχετο με όλα αυτά. Φιλανδία και folk, πιστεύω ότι είναι κάτι που συχαίνεσαι και γι' αυτό το βάλα επίτηδες. Οι Φιλανδοί Κόρπι Κλάνι. Με τον Μπαρμπούνι. Με τον Μπαρμπούνι. Συγκρότημα που υπάρχει από το 2003. Γιατί? Παλιότερα είχαν άλλα σχήματα η μουσική τους. Τέλος πάντων, βγάλαν το άλμπουμ. Πατήσουμε ένα pause εδώ. Πες για να τους κάνω την ερώτηση που είχες κάνει πριν. Εσύ τα ακούς αυτά? Σε στιγμές εφορίας και κυρίως live. Σπίτι μου δεν... Εντάξει, θα βάλω δηλαδή κάποια κομμάτια. Σε ποια φάση θα το βάζεις να τα ακούσει κάτι τέτοιο? Γιατί εγώ σε καμία. Κοιτάξτε, θα σου πω. Λίγο. Να δω τι κάνουμε. Θα σου πω οι ασθενείς μου. Στη φάση μισή ώρα πριν ξεκινήσει ο τελικός του Conference League που θέλω να δω, θα βάλω λίγο Κόρπι Κλάνι εκεί. Μιας και ο κόσμος λέει να μην μιλάμε αθλητικά άλλο. Σεβόμαστε τον κόσμο που ακούει. Ευχαριστούμε, παιδιά, να επαναλάβω. Αμερική, Αθήνα, συντονισμένη Ολλανδία, χαιρετισμούς σε όλους, μεταλλικούς χαιρετισμούς. Άντε να έρθετε και Ελλάδα να σμίξουμε, όσοι είστε από εξωτερικό, να δούμε κανένα live παρεούλα. Προχωράμε σε μουσική. Φιλανδοί Κόρπι Κλάνι βγάλαν το άλμπουμ αρχές Απριλίου, μάλλον το βγάλαν το άλμπουμ Ρανκαρούμπου, στο συνηθισμένο στυλ τους. Να ξέρεις ότι αυτή η μπάντα σ' αρέσει στα live τους. Γίνεται χαμός, είχα δει και στην Ευρώπη και στο 70,000 Tons of Metal, στο οποίο θα παίξουν οι Septic Flesh, αναφέρω, του χρόνου, και πάει και Τζαμάικα, έτσι, για ποιον ενδιαφέρεται. Οι καμπίνες τελειώνουν, οπότε βιαστείτε. Από παρένθεση σε παρένθεση πετάγομαι. Θα πω κιόλας ότι στο Grass Pop μπορεί και να τους δούμε, δεν είμαι σίγουρος, αλλά τους είχα δει παλιότερα Grass Pop. Τους Κόρπι Κλάνι τώρα ή τους Septic Flesh? Κόρπι Κλάνι και Septic Flesh και όλους μαζί. Septic Flesh θα παίξουν Brutal Assault, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, Κόρπι Κλάνι, πάμε στο τραγούδι Αΐτα και επιστρέφουμε. Sabe, tá casi
Αυτή ήταν η Φιλανδή Corby Clanny μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν περίπου ένα μήνα, αρχές Απριλίου, το οποίο λέγεται Rankarumpu. Ακούσαμε το χαρούμενο και εύθυμο τραγούδι Αΐτα. Πώς σου φάνηκε, Γιάννη? Σας Αΐτα από το πανηγύρι του Αϊκόπολα έξω από το Τούρκο. Τι να πεις, δεν είναι τερβετούλοα. Τουλάχιστον αυτό έχει ένα ρυθμό, έχει ένα τέμπο, έχει τα δικά σου. Τι είναι αυτό για τους πυροβολήσεις κατευθείαν είναι. Κάτι οράντζι, παντζού οράντζι. Και σοβαρά παιδιά η Φιλανδία τώρα. Τι να πεις. Τις τυπίκες τώρα, τις μισοπλέμονες. Τι άλλο να πούμε. Μπαίνει η θερμή περίοδος και όσον αφορά τον καιρό και όσον αφορά τα μεταλλικά δρόμενα. Εμείς σε δύο εβδομάδες περίπου πάμε Grasspop Βέλγιο, που θα χαρώ να τα πούμε με κάποιους από εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Αύγουστο έχουμε κλείσει Brutal Assault. Εσύ, κύριε, θα σηκωθείς από τον καναπέ να έρθεις να ακολουθήσεις την ομάδα του The Gallery? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν κουνιέμαι. Μεγάλος άνθρωπος. Θα σε φροντίζουμε εμείς, θα σου φέρουμε φαΐ, μπύρες. Αυτά θέλω να αποφύγω. Το φαΐ και τις μπύρες. Ωραία. Προχωράμε. Αλλά εσείς θα το πάτε τρένο από ό,τι έχω καταλάβει. Εμείς το πάμε ωραία, όπως κάθε χρόνο πλέον έχει καθιερωθεί το ένα και το Grasspop και το Brutal Assault. Το Rockstad φέτος ήταν πολύ δυνατό φεστιβάλ στη Ρουμανία, που είναι 7 ημέρο και παίζουν οι πάντες εκεί πέρα. Πέφτει κοντά ή πάνω στο Brutal Assault, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να πάω εκεί. Εντάξει, Wacken, Hellfest και αυτά. Ναι. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, όσο πιο πολύ είναι ο κόσμος, τόσο πιο πολύ δεν τα απολαμβάνει. Ναι, ναι, ισχύει. Μεγαλύτερες αποστάσεις, κοσμοσυρωή, ουρές παντού. Ουρές από τουαλέτες μέχρι το να περάσεις μπροστά σε μια σκηνή. Ξέρεις, πολλοί, ειδικά κάτι γερμαναράδες, κάθονται εκεί, μπάστακες, δεν κουνιούνται, θες να περάσεις λίγο, τίποτα, φράχτης. Ναι. Δηλαδή, αν αφήσεις τη θέση σου για να πας τουαλέτα, μετά δεν μπορείς να γυρίσεις, γιατί θα τις φας κιόλας. Ναι. Και δηλαδή πρέπει να κάνεις και καμιά διαδρομή μισή ώρα. Ακριβώς. Να παγκατουρίσεις και να γυρίσεις άλλη μισή. Συν τις λάσπες, που αυτά τα μέρη, ειδικά το Wacken με τις λάσπες, θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει, μεγάλο φιάσκο. Ναι. Το χειρότερο Wacken μακριάν. Ναι. Παρότι είχαν πάει κάποιοι φίλοι και το ευχαριστηθήκαν. Εντάξει, το ευχαριστηθήκαν μέσα από την ταλαιπωρία τους. Τους βγήκε έτσι. Εντάξει, κάθε μεγάλο φεστιβάλ έχει ένα μεγάλο ποσοστό ταλαιπωρίας. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα είναι άλλα, είναι για νεότερους. Είναι και τι θες να δεις. Ωραία. Εντάξει, αυτά τα μεγάλα φεστιβάλ σου προσφέρουν. Ας πούμε το Hellfest, έχεις τους πάντες στα πόδια σου. Στα πόδια σου. Εσύ είχες πάει. Όρεξη να έχεις. Παλιότερα είχες πάει σε κάποια από αυτά? Δεν έχω πάει σε κάποια από αυτά. Έχω πάει στο Donington, στο Masters of Rock στην Αγγλία, που ήταν μονοήμερο. Παλιά όμως, έτσι. Ναι, μιλάμε για το 95. Οπότε τι είχες δει τότε, συγκροτήματα? Metallica, Therapy, Slayer, Corrosion of Conformity, Machine Head, Warrior Soul. Μια σκέπες Metallica, να πούμε ότι σήμερα κλείνουν 28 χρόνια από το αείμνηστο και super not άλμπουμ Load των Metallica. 28 χρόνια περάσαν. Εγώ θυμάμαι τότε η πρώτη μου επαφή με το άλμπουμ ήταν το κομμάτι Until It Sleeps, που είχε παίξει στην τηλεόραση στο κανάλι 5 στον Κώστα Μιλωνά. Άμα θυμάσαι που έκανε αυτά τα After Hours στο Alter, κανάλι 5, και πετάει τώρα Until It Sleeps. Το τρώω, λέω, όχ. Τότε άλλα περιμέναμε. Το έπαιζε και το MTV τότε, είχαμε και MTV. Ναι, εντάξει, εγώ MTV, εντάξει, σνομπάρω. Το πήγα κανάλι 5, η Alter. Τη Τρουίλα. Κώστας Μιλωνάς, φίλε Τρου. Μάνο γουροπαδό, σίγουρα. Ποια είναι η γνώμη σου για το Load? Εμένα μου αρέσει. Είναι το τελευταίο άλμπουμ των Metallica που μου αρέσει. Μήπως έχει συνδεθεί βιωματικά με αυτό το άλμπουμ, γι' αυτό σου αρέσει? Δηλαδή, όταν είχε βγει το Black Album, εσύ ποια περίμενες πρωτού βγει το Load ότι ήταν η εξέλιξη? Όχι, μου αρέσει και το Black Album. Ναι. Είχα εγκαταλείψει την ιδέα ότι οι Metallica θα παίξουν thrash πια. Δηλαδή δεν, ναι, δεν είχα μπει ούτως ή άλλως. Θυμάμαι τότε στο Metal Hammer είχατε βάλει και καλή βαθμολογία. Νομίζω ότι διέφερε, ήταν ομαδική η κριτική. Α, ήταν ομαδική. Πρέπει να είχα κάνει κι εγώ, δεν θυμάμαι. Βέβαια, εγώ ήμουν στο στρατό όταν βγήκε. Δηλαδή το άκουσα εκεί. Αν θυμάμαι καλά, πάντως από το Metal Invader έτρωγε χοντρό κράξιμο, είχε φάει το άλμπουμ. Και όντως, εγώ ήμουν σύμφωνος με την Invaderική πλευρά. Για μένα ήταν μια τεράστια απογοήτευση. Έχω προσπαθήσει να τα ακούσω πάρα πολλές φορές. Δεν το έχεις με αυτά εσύ. Δεν παίζει να σ' αρέσει ποτέ. Ναι, ξέρεις. Εννοώ ότι είναι αμερικάνικο metal προσέγγιση, δηλαδή, αλλά όχι thrash πλέον.
Πολλές metal, εγώ δεν το λέω καν metal. Hard rock. Metal. Είναι 70's. Απλά για σας το metal το ορίζεται διαφορετικά. Αλλά ουσιαστικά είναι επηρεασμένο από το stoner εκείνης της εποχής. Αυτό είναι που δεν το ξέρει ο πιο πολλής κόσμος. Δηλαδή ήταν επηρεασμένο από πάντες doom stoner, όπως Corrosion of Conformity, έχει τέτοια πράγματα μέσα που εμένα μου αρέσουν έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι thrash, χαίρομαι πολύ. Metallica ήταν thrash χρόνια πριν. Okay. Αλλά είναι περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει κάτι φόρα. Κάτι φόρα, ε. Για τους Metallica. Πάλι δεν καλά δηλαδή... που δεν μου πω ότι σ' αρέσει και το Zendanger, να πούμε. Το επόμενο. Να σου πω ικανός έχω. Το Zendanger έχει μια πρωτοτυπία που δεν... Καλά, η παραγωγή είναι χάλια, δεν θα κάτσουμε να το συζητήσουμε αυτό. Αν είχαν βάλει λίγο μυαλό παραπάνω, δεν ήταν τόσο εγωπαθής, ήταν λίγο μικρότερα τα κομμάτια και δεν είχε αυτή την κουδουνίστρα στα τύμπανα, σας πω, ήταν. Νομίζω ότι θα τα είχε πάει καλά. Δεν μ' αρέσει, αλλά θεωρώ, ας πούμε, το επόμενο άλμπουμ τους είναι χειρότερο. Εντάξει, το Zendanger για μένα. Το Death Magnetic, μπράβο. Το Death Magnetic και εμένα μου αρέσει πολύ. Καμία βαρετό. Και η παραγωγή καλύτερη. Και... Μπα ούτε η παραγωγή. Φαίνεται δηλαδή flat εντελώς, δεν θυμάμαι τίποτε από αυτό το δίσκο. Τέλος πάντων. Πάμε να περάσουμε στη γειτονική Ιταλία. Ναι, γειτονική και... Ιταλία με ένα νέο σχήμα. Λέγονται Ponte del Diavolo, που σημαίνει η γέφυρα του διαβόλου. Είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε στο Τωρίνο το 2020. Είναι πενταμελές σχήμα. Συνδυάζουν με έναν περίεργο τρόπο το doom με το black metal με γυναικεία φωνητικά από την κυρία Erba del Diavolo. Αυτά είναι. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος λέγεται Fireblades from the Tomb. Έχει κάνει μια αίσθηση στους πιο underground κύκλους. Αμέ και έχουμε ανεβάσει και αρκετά νέα για το συγκρότημα στο The Gallery. Ναι. Και βλέπω ανθρώπους με διαφορετικά ακούσματα να το γουστάρουν. Οπότε πάμε να τσεκάρουμε το κομμάτι με το οποίο ανοίγει ο δίσκος που λέγεται Demone. Θα πούμε ότι θα κρατήσουμε και λίγο παραπάνω την εκπομπή σήμερα, γιατί έχει πάει η ώρα 12. Προχωράμε. Viveremos con los adentros.
Hey guys, this is Vikotnik from Dödemsgard. You're listening to Gallery Web Radio. Stay tuned. Ποντελ τελ διάβολο λοιπόν, και ακούσαμε τον Demone από το Five Blades of From the Tomb, το φετινό τους debut album. Ιδιαίτερο. Ναι, είναι ιδιαίτερο. Είναι ένα περίεργο μείγμα, όπως σου είπα, Doom, Black. Έχουμε και την τραγουδίστρια που κάνει λίγο την τρελή, εμένα μου αρέσει αυτό. Ας τον τρελό στην τρελά του. Θα μας επαναφέρει στην τάξη, στα βασικά του The Gallery. Σαν, ναι, είναι βασικός κανόνας του The Gallery. 3 Ιουνίου του 2024, σαν χθες δηλαδή, ήταν η ημερομηνία θανάτου του Quorthon, Thomas Forsberg, κατά κόσμον, του Quorthon τον Bathory. Και λογικό είναι, είναι βασικός κανόνας του The Gallery, είναι το νούμερο 3. Τα έχω χάσει πιο, μην νομίζεις. Τέλος πάντων, ένα συγκρότημα που από την αρχή του είχε ένα εύρος, ουσιαστικά θεωρούνται και οι προπάτορες του black metal, μουσικά τουλάχιστον, όχι σίγουρα τόσο στιχουρικά, αλλά μουσικά μιλώντας για τα γκάζια τους και το ύφος τους, όπου ξεκίνησαν ουσιαστικά στον ακραίο ήχο και κάπου στα μέσα, να πούμε, της καριέρας τους. Στα μέσα του σχήμα. Το σχήμα ήταν από το 83 στο 2004. Από το άλμπουμ και μετά, ναι. Σταδιακά. Ναι, γύρισαν το ύφος σε πιο epic, heavy epic, πώς θα το πούμε αυτό τώρα. Άρχισαν να προσθέτουν επικά στοιχεία όλο και περισσότερα και αυτό, γίναν πιο επικοί μετά από στο black metal. Ακριβώς. Φωνάρα ο Άτιμος. Φωνάρα δεν το λες. Αυτό ειρωνικά αλλά το λέω, αλλά μεγάλη προσωπικότητα. Το τραβούσε μέχρι εκεί που πήγαινε το μυαλό του. Οι ικανότητες του όχι, αλλά ειδικά τα καθαρά του δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι, δεν είναι το θέμα ικανότητα. Το όραμά του είναι το θέμα. Και το όραμά του δηλαδή βοήθησε στην εξέλιξη του metal πάρα πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε πολλά για τους Bathory. Αγαπημένος σου άλμπουμ. Εγώ είμαι στην πρώτη περίοδο. Είμαι το Under the Sign of the Black Mark. Ωραία. Από εκεί λοιπόν, μάλλον όχι από το The Return, θα πάω να παίξουμε κάτι. Το δεύτερο άλμπουμ. Ακριβώς το δεύτερο τους άλμπουμ του 1985. Πάω να παίξουμε το The Return of Darkness and Evil, που είναι από τα πιο κάτσι κομμάτια του δίσκου. Τρελό χιτάκι. Thank you.
Λοιπόν, αυτή ήταν η Σουηδή Bathory, The Return of Darkness and Evil, αγαπημένο τραγούδι από ένα αγαπημένο σχήμα. Αυτό ήταν από το άλμπουμ The Return του 1985. Σαν χθες ο ηγέτης των Bathory, ο Quorthon, ή Thomas στην Forsberg, ταυτότητά του Thomas Forsberg, πέθανε. Είχε αυτοκτονήσει, θυμάσαι? Όχι, όχι. Από φυσικά αίτια, ναρκωτικά μάλλον όμως. Δεν ξέρω, νομίζω από καρδιά πήγε τώρα. Από καρδιά. Ποιος ο λόγος τον οδήγησε εκεί, δεν έχω ασχοληθεί. Από καρδιά πας και από ναρκωτικά βέβαια. Η μίξη γενικά κοκαίνης και αλκοόλ δεν είναι καλός παράγοντας. Κάτι ξέρεις εσύ. Έχουμε δει πολλούς. World Dane, βλέπε, και άλλους πολλούς να έχουν μείνει στον τόπο από τέτοιες αλχημίες. Εντάξει, κοκαίνη είναι ακριβώς σπορ. Δεν μπορεί να πηγαίνεις και σε μέταλλ συναυλίες και να είσαι και φαν της κοκάς. Όλα είναι rock and roll, φίλε. Και μερικές φορές you pay the price. Τα έχει πει και ο θείος εκεί που έχει την μπλούζα. Ο Λεμί, ο Λεμαρός. Τα ήξερε καλά. Λοιπόν, προχωράμε σε μουσικές. Ναι, και μιας και λέγαμε πριν για τις μπάντες που επηρέασαν το death metal και είπα και για Celtic Frost, το καλύτερο παράδειγμα επηρεάσεων των Celtic Frost στο πρώιμο death metal ήχο, τον ορθόδοξο που λένε, είναι η Ότοψη. Ναι. Μια μπάντα της οποίας ο ντράμερ ο Chris Reifert και κάνει και φωνητικά έπαιζε τύμπανα και στο Scream Bloody Gore των Death. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1987, σταμάτησε το 1995, ξαναξεκίνησε το 2008 και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ο πυρήνας των Chris Reifert, Eric Cutler και Danny Corrales παραμένει σταθερός μέσα στην πάντα. Ο Modest Metal, βρώμικος ήχος, βάρβαρος, αρχές ταχύτητες, frost, σχεδόν doom δηλαδή η κατάσταση. Ωραία πράγματα. Ας περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε το Slaughter Day από το άλμπουμ Mental Funeral το 1991.
Autopsy λοιπόν και Slaughter Day από το Mental Funeral. Αγνό, ομό, συχαμένο, βάρβαρο death metal όπως πρέπει να είναι. Σάπιο death. Ναι. Σαπίλα έτσι με αργούς ρυθμούς. Ναι. Και αυτό συζητούσαμε ότι έχει η Ολλανδική σχολή, οι Άσφιξ κυρίως έχουν επηρεαστεί πολύ. Είναι οι επιρροές των Frost στο death metal. Η Άσφιξ είναι η Ολλανδική έκφραση. Στην Νορβηγία, ας πούμε, είναι η Darkthrone που δεν είναι death metal. Ξεκινήσαν ως death metal, βέβαια. Ναι, καλά, οι Darkthrone έχουν περάσει 40 μέρια κύματα ναι. μουσικά. Μόνο... Η Frostilla όμως παραμένει ακόμη και τώρα. Είναι στάνταρ δηλαδή στοιχείο. Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε ότι ακούσατε την τέταρτη εκπομπή The Gallery Metal Madness με τον Γιάννη Πούσιο και τον Αλέξανδρο Σουλτάτο. Επανήλθαμε μετά από σχεδόν ένα μήνα στις επάλξεις για το metal με τη σημαία του metal ψηλά και του The Gallery. Ελπίζουμε να ευχαριστηθεί κατά αυτήν την εκπομπή. Γιάννη, τι βίωσες αυτές τις δύο ώρες? Ηρεμία νομίζω, okay. Να πούμε ότι όσοι δεν είχατε τύχει να τα ακούσετε από την αρχή, σε λίγες μέρες θα είναι online, θα το δείτε στο group του The Gallery. Όπως και η άλλη εκπομπή που κάναμε για τα 90s πριν ένα μήνα. Αμέ. Να πούμε ότι στο group μας οδεύουμε ολοταχώς για τα 17.000 μέλη που, αν το καλοσκεφτείς, για ένα κλειστό group δεν είναι ανοιχτό, δεν μας βλέπει όλος ο κόσμος. Πρέπει, είναι σαν σεχτά. Ιδιωτική ομάδα. Πρέπει να συζητήσουν για να μπεις ή να ποντάρεις άμα σε δεχτεί ο διαχειριστής. Γιατί αυτοί κάνουν και διάφορα περίεργα οι διαχειριστές του group. Θες να πεις κάτι για επίλογο? Τίποτε, τις καληνύχτες μου. Καληνύχτα. Φροντίζετε τον εαυτό σας τώρα με τη ζέστη. Νεράκι να πίνετε πολύ, νεράκι. Όχι πολύ ώρα στον ήλιο. Κανένα μπάνιο στη θάλασσα, δεν βλάπτει. Σωστά φαγητά, όχι λαδερά. Όχι λαδερά εννοώ τηγανιτά, όχι μπάμπιες και τέτοια. Μπάμπιες όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τη διασκευή που κάναν οι The Magus, με τον, φυσικά με τον Magus, ηγέτη του σχήματος, στο Fire του Arthur Brown, ένα τραγούδι... The Crazy World of Arthur Brown, όπως είναι το πλήρως όνομα της μπάντας. Ωραία. Ένα τραγούδι που έχει χιλιοδιασκευαστεί από άπειρα ναι, συγκροτήματα. Σε κάθε είδος μουσικής. Και τους God Throned, τους Ολλανδούς, θυμάμαι το είχαν κάνει παλιά το 97, διασκευή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς το εκτέλεσαν ο Μάγκος και η παρέα του και τα λέμε την άλλη Τρίτη στις 10 το βράδυ σε αυτό το σταθμό που μας ακούτε τώρα. Καλή σας νύχτα. I am the God of Hellfire and I bring you fire. Take you to
This is Aaron Stainthorpe from My Dying Bride. The Ghost of Orion looks for you at the Gallery Web Radio.